Περιστατικό σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος συνέβη στις 24 Αυγούστου με την αστυνομία να του περνά χειροπέδες. Συγκλονισμό προκαλεί πρωτοφανής υπόθεση βιασμού, απαγωγής και κακοποίησης γυναίκας στη Λευκωσία, υπόθεση η οποία καταχωρήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Ήταν 4:30 τα ξημερώματα της 24ης Αυγούστου, όταν σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, ο πρώην σύντροφός της, γιατρός στο επάγγελμα, την επισκέφθηκε στο σπίτι της και σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, την κακοποίησε, την ακινητοποίησε και την βίασε, με την ίδια να βρίσκει τη δύναμη και να εξιστορεί τα όσα μαρτυρικά βίωσε ενώπιον των αρχών την ίδια ημέρα. Άμεσα το ΤΑΕ Λευκωσίας προχώρησε στη σύλληψη του εν λόγω ιατρού, ο οποίος παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την 8ήμερη κράτησή του. Στις 2 Σεπτεμβρίου το διάταγμα κράτησής του ανανεώθηκε για Ο συλληφθής παρουσιάστηκε εκ νέου σήμερα στο δικαστήριο που καταχωρήθηκε εναντίον του ποινική υπόθεση με βαρύτερες κατηγορίες. Συνολικά βρίσκεται αντιμέτωπος με 12 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός, απαγωγή και άδικος περιορισμός δια της βίας, επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης, καθώς και άλλα δικήματα. Η αστυνομία ζήτησε όπως παραπεμφθεί για εκδίκαση από το κακουργείο δικείο, καθώς η κατηγορία του βιασμού επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι και ισόβια. Ζητήθηκε εξάλλου όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει ως υπόδικος μέχρι την δίκη του εξαιτίας της σοβαρότητας των αδικημάτων με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος, απόφαση η οποία θα ληφθεί αύριο. Σωρό σε μια αναγνωρίσιμη κατάσταση εντοπίστηκε το πρωί σε δασόδη περιοχή στην Αγία Νάπα.